Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέραν από τα μικρά και μεγάλα της καθημερινότητάς μας, τα πολύ σοβαρά και αυτά που αποτελούν στοιχείο ζωής και ταυτόχρονα δείκτη του πώς πάμε στην αντίληψη του τι σημαίνει ποιότητα ζωής, υπάρχει ο κύριος παράγοντας, καθοριστικός για τη ζωή, που λέγεται, παρακαλώ πάρα πολύ, τι? Οικονομία. Χωρίς χρήμα τίποτε δεν κινείται. Χωρίς χρήμα τίποτα δεν φτιάχνεται, χωρίς χρήμα καμία κοινωνία δεν μπορεί στοιχειωδώς πρώτα απ' όλα να ευημερήσει. Να βιοποριστεί, να ευημερήσει, να ζήσει, να. Στο νησί μας μονοσήμαντη είναι η δραστηριότητα γύρω από τον τουρισμό και ο κύριος Βασίλης Καλούδης που είναι απόψε εδώ μαζί μας, τον ξέρετε, τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα τουριστικά πράγματα και σε συνδικαλιστικό και σε προφανώς επιχειρηματικό επίπεδο και στο δεύτερο σε πολύ κορυφαία θέση, για να συζητήσουμε λοιπόν τα της τουριστικής οικονομίας, της εξέλιξης σεζόν, τα δεδομένα τα οποία αφορούν τη δυναμική του τουριστικού προϊόντος και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε απόψε και για την υπόθεση που λέγεται Επιμελητήριο Κέρκυρας, μια πονεμένη λέω εγώ ιστορία, καθώς είναι μέλος της διοίκησης του Επιμελητηρίου ο κύριος Βασίλης Καλούδης. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα μου, καλησπέρα σε όλους τους Κερκυραίους και στα υπόλοιπα μέρη που παρακολουθούν. Τις Κερκυραίες ξεχάσατε όμως. Ναι, και σε όλες τις Κερκυραίες. Συγγνώμη κύριε. Και φοβάστε, μη σας παρεξηγήσουν. Όχι, δεν θα με παρεξηγήσουν, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Άγιε, πράγματι μιλάμε για οικονομία και όμως έτσι είναι. Ξεκινήσαμε ενθουσιασμένοι φέτος. Μας πήγε ένα Πάσχα πάρα πολύ καλά. Πώς εξελίσσεται η σεζόν? Ναι, δυστυχώς. Ναι, μη μου λέτε συνέχεια δυστυχώς. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έχετε συνεχώς κάνει να κομπιάζουν. Αυτή τη στιγμή η Κέρκυρα στενάζει ακόμα. Δηλαδή εννοείται ότι δεν έχουμε δυναμικό οικονομικά, τουριστικό ρεύμα. Ακριβώς, δεν έχουμε δυναμική. Φαίνεται ότι από τα αεροπλάνα τι έχουμε. Δυναμική. Δυστυχώς στενάζει η οικονομία της πόλης. Η οικονομία της, γενικά της Κέρκυρα. Τα ξενοδοχεία, τα πεντάρια και τα τεσσάρια δουλεύουν. Είναι γεμάτα. Γεμάτα. Τα ξενοδοχεία όμως έχουν καθίσει. Βέβαια. Εμένα μου έλεγαν από μεγάλες συνοχιακές μονάδες, δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματά τους, ότι είναι γεμάτες. Έχουν πληρώσει 90% και 95%. Δηλαδή, όταν η ξενοδοχεία της τάξης των 800 ατόμων είναι σε τέτοια πληρότητα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και όταν ξέρουμε ότι η πόλη της Κέρκυρας τα περίφημα ημερήσιας μίσθωσης Airbnb, τύπου Airbnb, είναι και αυτά γεμάτα, εγώ νιώθω ότι είναι μια καλή σεζόν. Λοιπόν, θα σας πω, αγαπητέ μου Σπύρο, θα σας πω τι γίνεται. Πράγματι, τα ξενοδοχεία, τα πεντάρια και τα τσάρια δουλεύουν. Είναι δεδομένο, έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά, έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις. Νέα ξενοδοχεία έχουν ανακαινιστεί. Είναι και πολλά αυτά που ανακαινιστήκαν. Και καλό αυτό. Βέβαια, υπάρχει αναβάθμιση στον τουριστικού ρεύματος. Να λέμε την αλήθεια. Αυτή η αναβάθμιση έφερε τα αποτελέσματα να δουλεύουν αυτά. Βέβαια, δεν έχουν ξεκινήσει τα μικρά. Δηλαδή η Νότια Κέρκυρα, η Βόρεια Κέρκυρα, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Όπου είτε το θέλουμε είτε όχι, ζει πολύ κόσμος από αυτά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πέρσι ξεκίνησαν μέσα Ιουλίου. Ακριβώς. Τώρα όμως εγώ πληροφορούμε ότι αρχές Ιουνίου ξεκινάνε αυτές οι μονάδες να δουλεύουν. Περιμένουμε ένα καλύτερο ρεύμα και για τον Κάβο και για την Νότια Κέρκυρα και για την Βόρεια Κέρκυρα γενικά να αρχίσει να δουλεύουν και τα μαγαζιά. Οι προδιαγραφές, κύριε Καλούδη, έχει σημασία. Οι προδιαγραφές των δεδομένων σήμερα. Εσείς τώρα μιλάτε κάθε μέρα με κορυφαίους τουριστικούς πράκτορες. Έχετε μια εικόνα, έχετε μια αντίληψη. Τι σας λένε, πουλάει η Κέρκυρα? Η Ελλάδα πουλάει και η Κέρκυρα πουλάει. Η Κέρκυρα έχει πάρα πολύ ζήτηση. Είναι πραγματικότητα. Βέβαια, μας λείπουν οι πρώην ανατολικές αγορές φέτος. Μας λείπουν. Πολωνία, παραδείγματος χάρη. Πολωνία δεν πάει καλά. Ναι. Τσεχία αυτή τη στιγμή. Καλά, η Πολωνία ζει το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα από την Ουκρανία. Η Τσεχία δεν είναι δίπλα στην. Η Τσεχία δεν έχει ξεκινήσει και γυρνάει τώρα Ιούνιο. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Περιμένουμε. Ναι. Η Σερβία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Και πράγματι δεν έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, από τη Σερβία είχαμε 8 αεροπλάνα την εβδομάδα. Τώρα θα έχουμε 2. Ρωσία. Μια μεγάλη. Καλά, Ρωσία δεν το συζητάμε. Μια μεγάλη καταστροφή. Αν και πληροφορούμε ότι έρχονται Ρώσοι μέσω Τουρκίας. Μια μεγάλη καταστροφή από τη ρωσική αγορά. Μεγάλη καταστροφή. Ναι, αλλά μου έλεγε εδώ σε αυτή την εκπομπή ο Κώστας ο Δεζιώτης από το Χρήμα και Τουρισμός
στην πραγματικότητα δεν χάνουμε και κάτι, διότι τη σεζόν που μας έφυγε 150.000 ανθρώπους δεχτήκαμε από την Ρωσία σε σχέση με τα εκατομμύρια που δέχονται άλλες περιοχές. Αγαπητέ μου Σπύρο, θα σου πω, ένας Ρώσος είναι για 10 πελάτες άλλους Βρετανούς. Είναι, τι είναι, όλοι μπρούκλιδες είναι. Και όμως έτσι είναι. Ο Ρώσος, όλοι μπρούκλιδες. Εντάξει, αν εννοείς, κύριε Καλούδη μου, ότι πηγαίνουν στον Άγιο Σπυρίδο να ανάβουν το κερί τους και ρίχνουν ένα μεγάλο χαρτονόμισμα στο παγκάρι του Αγίου. Έχουν, αυτό αφορά τους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Την κοινωνία δεν ξέρω αν την αφορά. Όχι, όχι, όχι. Και στα μαγαζιά ψωνίζουν και στα μαγαζιά ψωνίζουν. Ναι. Η πόλη δουλεύει με τους Ρώσους. Δούλευε με τους Ρώσους. Βλέπουμε τώρα τη διαφορά. Την βλέπουμε τη διαφορά. Η πόλη στενάζει. Αν θα ρωτήσει επαγγελματίες, σε ρωτάνε τι γίνεται με την κρουαζιέρα, γιατί δεν έχω δουλειά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Μα είναι γεμάτη. Το πρωί στο Μορεπό, ναι, γίνεται της τρελής. Της τρελής. Και μάλιστα όχι απλά γίνεται της τρελής, γίνεται του εγκλήματος. Διότι η δημοτική αρχή, παρά το γεγονός ότι το είπανε οι τουριστικοί πράκτορες, το είπανε οι ξενοδόχοι, το είπανε οι ξαναγοί, ότι παιδιά θα πηγαίνουμε να κάνουμε εκδρομές επειδή δεν έχουμε το αχίλιο στα χέρια μας, αλλά αυτά τα αυτοκίνητα κάπου πρέπει να πάνε. Και εκεί λοιπόν σχολάνε σχολεία και γίνεται της τρελής και του επικινδύνου. Μπείς. Και ταυτόχρονα μπαίνουν μέσα στο Μόρεπο να ξεναγηθούν κάθε μέρα 2.000 άτομα, 3.000 άτομα. Αγαπητέ μου Σπυρό. Και πάνε και αφοδεύουν, παρακαλώ πολύ, πουθενά. 1η Ιουνίου ξεκινάει και το αχίλιο. Όχι μέσα. Έξω, δεν είναι έξω. Τι θα δουν έξω. Θα δούνε. Θα δούνε. Γιατί, τον θνήσκοντα αχιλλέα. Θα δούνε. Είναι κάτι το αχίλιο, είτε έξω είτε είναι μέσα. Μα απ' έξω έχει τα καναβάτσα. Ο χώρος είναι κλειστός. Για την Κέρκυρα μας είναι ιστορικό μνημείο. Και θα σύμφωνη, πρέπει να αλλά λέω, έστω και έτσι, δεν κάποτε είναι όμως μέσα. Δεν θα μπουν μέσα. Δεν ξέρω κατά πόσο. Κάποτε έπρεπε να γίνει. Φυσικά έπρεπε να γίνει. Κάποτε έπρεπε να γίνει και άργησε να γίνει. Δηλαδή έχουν εισπράξει δισεκατομμύρια από το περιβόητο αχίλιο και δεν είχαν ρίξει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή όλο ψιλοπαλώματα. Λέω η εικόνα πάντως τη σεζόν σε σχέση με πέρσι είναι καλύτερη. Καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Και τα δεδομένα που είχαμε τις μέρες του Πάσχα ήταν καλύτερα από το 19. Σπύρο μου, μην μπερδεύουμε τώρα το 20 και το 21. Εμείς πάμε με τα δεδομένα του 19. Το 20 και το 21 για τις επιχειρήσεις ήταν όχι απαγοητευτικά, καταστροφικά για τις επιχειρήσεις. Καταστροφικά. Και μας έρχεται, γιατί έχουμε και τα υπολείμματα. Ποια είναι τα υπολείμματα, που δεν υπάρχει το προσωπικό. Αυτό τι είναι. Τώρα το καταστρεπτικά είναι σχήμα του λόγου για τον λαοτζίκο. Διότι για τους ξενοδόχους οι οποίοι πήραν την επιστρεπτή αποκαταβολή. Μην τα μπερδέψει αυτά. Αν αυτά δούμε τις καταθέσεις στις τοπικές τράπεζες, θα χάσω και εγώ τα μαλλιά μου. Ποιοι τα πήρανε όμως. Οι μεγάλοι ξενοδόχοι. Ναι, ποιοι τα πήρανε. Οι μεγάλοι ξενοδόχοι. Τα πήρανε οι μικροεπαγγελματίες. Τα πήρανε και επαγγελματίες. Δεν τα πήρανε. Και μάλιστα τους τα χάρισε. Αγαπητέ μου Σπύρο, τα 10, τα 20 και τα 30 χιλιάρικα που πήρανε. Τι πιστεύεις δηλαδή, ότι θα μπορεί να ζήσει μια επιχείρηση. Όχι βέβαια. Χάσανε 2 χρόνια. Είναι ευκαταφρόνητα ποσά. Όχι, δεν είναι ευκαταφρόνητα, αλλά και δεν είναι για να σωθεί μια επιχείρηση, Σπύρο μου. Και να συνεχίσω το 20 και το 21. Ποια καταστροφή έφερε, που δεν υπάρχει προσωπικό αυτή τη στιγμή. Και ποιος είναι ο λόγος, ότι το κράτος, είτε καλός είτε κακός, επιδότησε την ανεργία, όχι την εργασία. Και ακόμα είναι άνοιγε ένα χρόνο ολέκληση και παίρνουν ακόμα τα επιδόματα. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Γι' αυτό δεν έχουν προσωπικό, του δίνουν 400 ευρώ το μήνα. Ωραία. Τώρα. Η σεζόν λοιπόν να εξελίσσεται. Όχι, καλά. Όχι, να συνεχίσω με το προσωπικό, που έχει σημασία. Πριν το πει αυτό. Η σεζόν εξελίσσεται καλά. Υπάρχει μια παγωμάρα, υπάρχει μια ανησυχία, διότι έχουμε πόλεμο. Δεν ξέρουμε το αύριο. Ακριβώς. Εντάξει, πόλεμο. Δεν ξέρουμε και το αύριο. Σήμερα ο Biden είπε ότι αν τελικά η Κίνα κάνει κίνηση κατά της Ταϊβάν, οι Αμερικανοί στρατιώτες θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν. Επαναλαμβάνω. Τα τύπανα του πολέμου χτυπάνε και στον Ειρηνικό. Πάμε σε χαρτογράφητα νερά, Σπύρο μου. Ωραία. Την επόμενη μέρα δεν την ξέρουμε. Δηλαδή προχωράμε δηλαδή βήμα-βήμα ή σκαλή σκαλοπάτι, χωρίς να ξέρουμε τι θα συναντήσουμε στο επόμενο σήμερα σκαλοπάτι. Σήμερα ο ΙΕ είπε ότι η παγκόσμια κοινότητα απειλείται από επιστημιστική κρίση. Βεβαίως ζούμε σε δύσκολες εποχές. Άρα και Σπύρο, παρόλα αυτά, τι μέρα με τη μέρα, δηλαδή, πιστεύουμε. Η σεζόν βαίνει καλά. Σπύρο μου, βαίνει μου καλά. Έλεγαν από τη δεν γνωρίζουμε, Σπύρο μου, το τι λέμε. Μου και έλεγαν τι λέμε. Καλοί φίλοι στη Μαρίνα των Γουβιών. Ότι, Σπύρο, πουλάμε. Νοικιάζουν σκάφη, έρχεται κόσμος. Δουλεύουμε. Σπύρο μου, δεν ξέρουμε την επόμενη μας μέρα.
Δηλαδή, τώρα ξέρεις κάτι, έχουμε πάρει προσωπικό. Ξέρουμε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Κανένας δεν το ξέρει. Γνωρίζουμε. Όχι μόνο δεν ξέρουμε. Δηλαδή, πήραμε αυτό το προσωπικό που πήραμε. Πιστεύεις ότι την επόμενη μέρα εγώ ξέρω τι θα κάνω αν έχω να πληρώσει το προσωπικό μου? Όχι, βέβαια. Δεν μπορώ να το ξέρω. Όχι. Ειλικρινά δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό και υποκανονικές συνθήκες. Όχι, υποκανονικές συνθήκες. Γνωρίζαμε ότι θα έρθουν 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια στην Κέρκυρα και τελειώσαμε. Ωραία. Τώρα έχεις την ανασφάλεια. Πάμε στο διατάφτα όμως και θέλω να ακούσω από σένα, κύριε Καλούδη μου, μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε μαζί χρόνια. Ζούμε από τον τουρισμό. Δεν ζούμε από. Μονοκαλλιέργεια τουρισμού. Ωραία, τελειώσαμε. Ζούμε από τον τουρισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καθαρές παραλίες. Καλές παραλίες, οργανωμένες παραλίες. Τι σημαίνει αυτό? Δρόμοι, καλοί, ασφαλείς, ικανοί να μην σκοτωθείς, μάλλον να σε προστατεύσουν ή να μικρύνουν τις πιθανότητες ενός ατυχήματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει χώροι στάθμευσης για να μπουν και να διαχυθούν εκεί που έχουμε μνημεία, χώρους επισκεψιμότητας. Και όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε χρόνια, χρόνια. Εσείς ως συνδικαλιστές τα λέτε. Εμείς ως λειτουργία της ενημέρωσης τα επισημαίνουμε και τα περιγράφουμε. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Για να μπει στην πόλη της Κερκίδας. Τώρα πια πρέπει να έχεις υπομονή ενός γαϊδάρου από την Κύπρο. Δηλαδή, ατέλειωτες ουρές, δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Αν είσαι επισκέπτης και είσαι σοβαρός και αξιοπρεπής και η οικογένειά σου, λες Άισιχτήρ, κάνει στροφή και φεύγει. Δεν θα μπω στην πόλη. Έτσι. Και δεν... Που σημαίνει ότι εγώ που είχα διάθεση να πάω να αγοράσω 10 κουμκουάτ, να πάω να φάω σε μια ταβέρνα ή σε ένα εστιατόριο της πόλης, δεν θα το κάνω. Και 2-3 σουβενίρ που θα παίρνουν τα παιδιά μου, ούτε αυτά θα τα πάρουν. Η πραγματικότητα είναι αυτή, Σπύρο μου. Οι δρόμοι είναι κακά χάλια. Δηλαδή δεν σου λένε οι οδηγοί σου ότι ανεβαίνοντας το πρόβλημα. Κράτσαλο, Λάκωνες, ναι. Κρίνη, Μακράδες και φεύγουν από εκείνον τον δρόμο του Τρουμπέτα, αυτά τα λεωφορεία κινδυνεύουν? Είναι τοπίο βομβαρδισμένο σχεδόν. Ότι θα ξέρετε κάτι, ότι εμείς και σαν λεωφοριούχοι έχουμε πρόβλημα μεγάλο, διότι το κόστος στα λεωφορεία της Κέρκυρας είναι διπλάσιο από τα λεωφορεία των Αθηνών. Γιατί? Λόγω των δρόμων. Δηλαδή μεγάλες, πάρα πολλές ζημιές. Ζημιές. Ναι, και λάστιχα. Λάστιχα και 600 ζημιές. Ευρώ. Κάνει το κάθε λάστιχο. 600 ευρώ. 600 ευρώ, δηλαδή 3.600. Για φαντάσου, 3.600 δηλαδή, να πάρει λάστιχα στο λεωφορείο. Τα παπούτσια που τα λέμε εμείς. Για φαντάσου, δηλαδή εμείς θέλουμε κάθε 6 μήνες λάστιχα εδώ πέρα. Η Αθήνα θέλει κάθε 2 χρόνια. Δηλαδή και τα άλλα μέρη. Εμείς έχουμε πρόβλημα. Πράγματι έχουμε πρόβλημα με τους δρόμους. Πράγματι στενούς δρόμους, ακατάλληλους δρόμους. Δηλαδή... Ναι, αλλά πώς τα σχολιάζεις, γιατί δεν γίνεται τίποτα, συγγνώμη. 3 χρόνια είναι οι σημερινές αυτοδιοικητικές αρχές. Δεν είναι. 3 χρόνια. Είναι κάτι καινούριο, πιστεύω. Αυτό είναι κάτι παλιό. Αυτό έρχεται από το παρελθόν. Η Ιδρέου βγήκε δήμαρχος λέγοντας. Από το παρελθόν περιμένουμε. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει παρελθόν. Υπάρχει παρόν. Για να βγει κάποιος δήμαρχος, για να βγει κάποιος περιφερειάρχης, είπε ότι αυτός ήταν κακός, εγώ θα είμαι καλύτερος. Δεν τον κρίνω με την ανικανότητα του χθες. Τον κρίνω με την απέτηση και την αναγκαιότητα του σήμερα. Σήμερα λοιπόν δεν μου κάνει δρόμους. Σήμερα λοιπόν δεν μου κάνει χώρους στάθμευσης. Σήμερα λοιπόν δεν μου δίνει ασφάλεια ζωής. Διότι όταν συζητάμε για δρόμους και για χώρους στάθμευσης και για οικονομία, είναι η ασφάλεια της ζωής μου. Και την ίδια ώρα που εσύ βάζοντας το κλειδί στο γραφείο σου κάθε μέρα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου τις χιλιάδες ευρώ πρέπει να πληρώσεις, οι κυρίες και οι κύριοι που κάθονται στις καρέκλες εξουσίας έχουν τις χιλιάδες της αντιμνηστίας, την δωρεάν βενζίνη στα αυτοκίνητα, τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, μια χαρά, όλα καλά και όλα ωραία. Και φωτογραφίες στο Facebook. Πράγματι έχουμε προβλήματα με τις υποδομές μας. Με τις υποδομές μας. Οι υποδομές. Ναι, αλλά ποιος πρέπει να τις φτιάξει αυτές τις υποδομές? Κατώτερη των περιστάσεων. Και κατώτερη. Θέλω να δεις ένα ρεπορτάζ μαζί μου για να καταλάβεις την έννοια της ασυνέπειας. Επειδή έχεις κόσμο, εσύ είσαι τουριστικός πράκτορας. Και στους καλούς πελάτες λέει, πού θα πάμε να δούμε? Πηγαίνετε και στο Κομπίτσι να δείτε αυτό το ωραίο αρχιτεκτονικό μνημείο. Πάμε να το δούμε σήμερα. Πάμε να το δούμε σήμερα πώς έχει, με την κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργό Πολιτισμού, να βγάζει ανακοίνωση και να υπόσχεται στο μήνα πάνω ότι θα σπεύσουν άμεσα οι διαδικασίες. Σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Απολύτως τίποτε. Και ψάχνουμε με αιτήσεις και με επισκέψεις στα γραφεία κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων να πάρουμε απάντηση. Τόσο τραγική κατάσταση. Πάμε το δούμε το βίντεο.
Έχουν περάσει 7,5 μήνες από το καταστροφικό πέρασμα του Μπάλου και τις σοβαρές πληγές που άφησε πίσω του στη φημισμένη Κρίνη στο Κομπίτσι. Και μέχρι στιγμής καμία διαδικασία αποκατάστασης δεν έχει ξεκινήσει. Όσο το Υπουργείο Πολιτισμού δεν προχωρά στις απαραίτητες διαδικασίες, τόσο ο χρόνος που περνά καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την αποκατάσταση του μνημείου εδώ στο Κομπίτσι. Τα αγριόχορτα που έχουν κατακλείσει το μονοπάτι έχουν δυσκολέψει τη μετάβαση στην Κρίνη. Μια κατασκευή μνημιακού χαρακτήρα και μοναδικής ομορφιάς, διακοσμημένη με αρχιτεκτονικά στοιχεία. Αν και κατά την επικρατούσα άποψη, η Βρύση θεωρείται ότι κατασκευάστηκε επί ενετοκρατίας, αυτή η άποψη τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τον αείμνηστο καθηγητή Κώστα Καραμούτσο, ο οποίος, βασιζόμενος στην παρουσία των εμβλημάτων της οικογένειας Δανζού, οδηγήθηκε στην υπόνοια ότι το κτίσμα ανοικοδομήθηκε στην ανδυγαβική περίοδο, η οποία προηγείται της Βενετσιάνικης. Η αρχαιολογία, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει εντάξει την αποκατάσταση της Κρίνης Κομπιτσίου στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, όπως σημείωσε ο βουλευτής Κερκύρας Στέφανος Γκίκας, και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί με την πορεία των διαδικασιών στην προοπτική επιτάχυνσής του. Η αρχαιολογία εδώ, σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει εντάξει την αποκατάσταση. Είναι μεγάλο έργο, δεν είναι μικρό έργο, γιατί έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, υπάρχουν καθολιστήσεις, την αποκατάσταση της Κρίνης στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Από εκεί πέρα πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες. Έχει ζητήσει η κυρία Ριγάκου από το Υπουργείο Πολιτισμού ένα σημαντικό ποσό για μελέτες. Της τάξης των 168.000 ευρώ είναι οι μελέτες, βέβαια όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για ευρύτερες μελέτες αναστήλωσης νεωτέρων και παλαιότερων μνημείων. Και αυτό είναι ένα θέμα, μια που το θέτεται. Θέλω να ομολογήσω ότι δεν το είχα στην ατζέντα μου για αυτή τη συνάντηση, πήγαινα για το Αχίλιο. Θα το θέσω στις συναντήσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού και μέσα στη βδομάδα θα μπορώ να σας πω περισσότερα. Όμως τώρα δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα που να θυμίζει την ιστορική Κρίνη. Το μνημείο έχει καταρρεύσει και όσο το Υπουργείο Πολιτισμού δεν προχωρά τις διαδικασίες για την αποκατάστασή του, τόσο ο χρόνος γίνεται εχθρός. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πας, Βασίλη, σήμερα στο Μόρεπο, περπατάς στα μονοπάτια και επειδή έχει υψηλή θερμοκρασία, αισθάνεσαι τα γαλλικά αρώματα από τις αφοδεύσεις των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Και μετά μου λες ότι εσύ θέλεις, χάλασε ο φίλος σου ξενοδόχος εκατομμύρια εκατομμυρίων για να κάνει ανακαίνιση μονάδας του. Θέλουμε να φύγει, να μην έχουμε, λέει, το σύστημα του all inclusive, να βγει από το ξενοδοχείο, αλλά ο περιβάλλον χώρος να είναι μια νεολυνική βαρβαρότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι πουλάμε τώρα. Αυτά τα φωνάζουμε χρόνια. Δεν τα φωνάζετε χρόνια, αλλά δεν γίνονται. Μήπως τελικά έχετε κατεβάσει κι εσείς ως συνδικαλιστές και ως επιμελητήριο, που πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσετε φωνή εκεί, γιατί εκεί πια σας χαρακτηρίζει η αφωνία, να έχετε ένα λόγο, μια παρέμβαση. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορεί να είναι ξενοδοχείο και δεν πρέπει να είναι κοτέτσι. Καταρχάς δεν έχουμε καθαρίσει πολύ ακόμα και τη χρήση υγιής. Δηλαδή πάμε σε μια τουριστική περιοχή, δίπλα από την τουριστική περιοχή, από ένα ξενοδοχείο. Μπορεί να είναι ένα χειροστάσιο. Ο χειροστάσιο και άλλος κάνει μηχανουργία και του δίνουν άδεια. Ναι, βεβαίως. Και του δίνουν άδεια. Ναι. Μα τι μου λέτε τώρα. Εδώ που είναι πολυκατοικίες, ναι, ο άλλος έχει μηχανουργείο. Ναι, μα τι και μου λέτε. Εδώ δεν υπάρχει πρόνοια να μαζέψουμε τους καταλύτες της εξατμίσης με τους νέου τύπου καταλύτες μέσα, που ξέρεις πολύ καλά ακριβώς. Ότι υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας και δεν υπάρχει καμία πρόνοια, τίποτε για όλα αυτά. Γι' αυτό τι λέμε τώρα, δηλαδή. Ναι, αλλά πρέπει να τα κουβεντιάζουμε και πρέπει να τα λέμε. Διότι αν αύριο το πρωί εσύ έρθεις και μου πεις κακή χρονιά, Σπύρο, κακή χρονιά, έχει κάποιο αίτιο, γιατί είναι κακή. Η Κέρκυρα, αγαπητέ μου Σπύρο, πουλάει. Άσχετα που εμείς δεν τη σεβόμαστε. Γιατί πρώτα δεν τη σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι. Αν είχαμε σεβαστεί την Κέρκυρα όλα τα χρόνια, θα πρέπει να ήταν Μονακό η Κέρκυρα. Να λέμε την αλήθεια. Σωστά. Και δεν έχουν πέσει τα λεφτά που έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια. Σε υποδομές ή σε υποδομές. Δεν έχουν. Και ένα έργο πια. Σε δημόσιες υποδομές εννοείς. Φυσικά σε δημόσιες υποδομές. Μία εθνική παλιοκαστρίτσα είναι 40 χρόνια και παραμένει ίδια. Ναι. Τι μου λέτε τώρα. Εθνική Παλιοκαστρίτσα. 40 χρόνια. Και δεν έχει καθαριστεί. Και δεν καθαρίζεται. 40 χρόνια δεν έχει τελειώσει. Έχουν πέσει δισεκατομμύρια. Ο κόμβος εδώ. Τόσα κορίτσια θα έχουν πρικιστεί, φαντάζομαι. Ναι, ακριβώς. Εδώ στο κόμβο του αεροδρομίου. Ναι.
Που έγινε ποτέ. Δεν τέλειωσε ποτέ. Δεν τέλειωσε. Κάναμε τον νέο δρόμο στα Παγκρατέια εκεί για να βγει μια χαρά από εκεί πέρα. Χαμός. Χάος. Και αν η αστυνομία τώρα. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Τώρα να τα κουβεντιάζουμε μαζί. Και έχουμε ένα προνόμιο να τα κουβεντιάζουμε, να τα βγάζουμε δημόσια, να κάνουμε στην πραγματικότητα και μια ιδιότυπη και όμορφη ψυχοθεραπεία. Εσείς ως συνδικαλιστές, ως επιχειρηματίες, γιατί δεν είσαστε πιο δυναμικοί, πιο συγκρουσιακοί απέναντι στους παράγοντες της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τους πολιτικούς παράγοντες? Δηλαδή, εγώ άκουσα πριν από λίγο τον φίλο μου τον Στέφανο τον Κίκα να λέει θα πάω να συναντήσω κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ποιους υπηρεσιακούς παράγοντες? Ερώτηση στη Μενδώνη. Κυρία μου, υποσχεθήκατε. Κυρία μου, μπαίνουν σκαπτικά μηχανήματα μέσα στον παρεκκλήσι του Αχιλλείου. Είναι δυνατόν αυτή η εικόνα να ξεφτιλίζει μια κυβέρνηση που υποσχέθηκε ένας πρωθυπουργός ότι θα έχει προσωπική εποπτεία του έργου και να μην απαντάει κανένας και να διορίζει η ΕΤΑ από το παράθυρο τους ανθρώπους της? Από μελέτες, από μελέτες κάνουμε. Ποιες μελέτες να κάνουμε? Μελέτες. Το θέμα δεν είναι μελέτες, οι μελέτες είναι, αγαπητέ. Το θέμα είναι ο σεβασμός στην τοπική κοινωνία. Αγαπητέ μου, σπίρο, οι μελέτες. Εδώ πάει να τελειώσει ένα έργο και το κάνουμε μετά από 4-5 χρόνια. Για ποιο λόγο? Ένσταση στην ένσταση. Θα πρέπει αυτές οι όλες και τα πάντα τα έργα fast track. Μπορεί να τα κάνει fast track το κράτος. Έρχεται ο καθένας, θα κάνω ένσταση. Πάθη καθυστερεί 6 μήνες, άλλους 6 μήνες. Κάνουμε και τα προγράμματα στο τέλος. Πρώτη φορά είναι, ρε Σπύρο. Ειλικρινά είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα γενικά. Δεν είναι μόνο η Κέρκυρα. Ειλικρινά δεν είναι μόνο η Κέρκυρα. Δηλαδή έκανε ένσταση, λέει, και το έργο δεν θα γίνει. Δηλαδή περιμένουμε 100 χρόνια. Εντάξει, αλλά θα πρέπει... Περιμένουμε 100 χρόνια. Για να πάμε στην Νότια Κέρκυρα για τον νέο δρόμο. Έγινε ποτέ. Γιατί η ένσταση γίνεται? Διότι υπάρχει ανταγωνισμός. Αλλά όταν δικαιώνεται ο κάνουν την ένσταση, σημαίνει ότι η διοίκηση η οποία έκαμε το φυλάδιο του διαγωνισμού δεν έκαμε καλά τη δουλειά της. Πήρουμε το παραμικρό, όταν... γίνονται οι ενστάσεις. Αλήθεια, γίνεται με το παραμικρό. Αλλά όταν δικαιώνεται, λέει ο Βασίλη. Δηλαδή, όταν κάνει κάποιο σπυρό. Όταν δικαιώνεται. Δεν είναι όταν δικαιώνεται. Πότε θα γίνει η ένσταση μπορεί να κάνει και 6 μήνες. Κατάλαβε. Και ένα χρόνο. Και άρα και να μην δικαιωθεί, εγώ σου λέω δεν δικαιώνεται αυτό που έκανε την έργο, ναι. Δεν καθυστερεί το έργο. Και από εκεί πέρα, εκεί που θέλαμε 10.000 ευρώ να κάνουμε ένα έργο, θέλουμε 20 μετά. Βασίλη μου, στα μέσα της θητείας του Νικολούζου, ο Γαλιατσάτος, και μπράβο του, εντάσσει στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης την ανακαίνιση, και μπράβο και στον Νικολούζο, διότι το υιοθέτησε και το πρότεινε ο Δήμος Κερκυραίων να το κάνει με εποπτεύοντα φορέα το Δήμο, την ανακαίνιση του κτηρίου Γελνά στην πόλη της Κέρκυρας, για να στεγάσει μια σπουδαία πινακοθήκη και να γίνει στην πραγματικότητα ένα πρώτης τάξης πολιτιστικό κέντρο. Έφυγε ο Νικολούζος, 2 χρόνια του Νικολούζου, 3 της Ιδρύου, 5 χρόνια, και η απορρόφηση το 2022 πιθανόν να είναι της τάξης των 150-200.000 ευρώ. Και δεν προχωράει απολύτως τίποτα. Και δεν λέει απολύτως κανένας τίποτε. Εδώ δεν έχουμε ένσταση, έχουμε εγκατεστημένο εργολάβο. Και δεν απορροφώνται οι πιστώσεις οι οποίες είναι εγκατοχυρωμένες. Με κίνδυνο να φύγει το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, να περάσει ως γέφυρα. Αγαπητέ μου, Σπύρο, ποιος φταίει γι' αυτό? Η διοίκηση. Αυτή η διοίκηση μόνο φταίει? Η διοίκηση. Ποιος φταίει? Η διοίκηση ή και ο εργολάβος και όλοι. Όλοι εμπλεκόμενοι. Αν ο εργολάβος δεν προχωράει, το σύστημά μας, το νομοθετικό μας σύστημα που εποπτεύει τα δημόσια έργα, έχει όπλα και μέσα. Συγγνώμη. Και αν ο εργολάβος δεν είναι καλός, τον στέλνει σπίτι του και κάνεις ξανά δημοπράτηση. Αυτά τα έργα τα έχουμε ξαναδεί. Τα είδαμε τους δρόμους, ότι κατασκευάζει τους δρόμους σήμερα και μετά από μια εβδομάδα βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Μια εταιρεία όμως που έφτιαξε ένα υπερκατάστημα στην Κέρκυρα, το έφτιαξε 3 μήνες. Μην μπερδεύουμε άλλο ιδιώτη. Δυστυχώς ο ιδιώτη και εσύ το σπίτι σου θα το τελειώσει σε ένα μήνα. Και εγώ το σπίτι μου σε ένα μήνα. Ναι, αλλά... Όταν παρεμβαίνει το κράτος, το δημόσιο, ό,τι παρεμβαίνει, δυστυχώς. Μήπως λοιπόν αυτό το κράτος και αυτό το δημόσιο το πληρώνουμε τσάμπα? Πόσα χρόνια παιδευόμαστε. Μήπως το πληρώνουμε τσάμπα? Δηλαδή τώρα πέρασε ο Σπύρου. Μισό λεπτό Σπύρου. Πέρασε, ναι. Ο Σπύρου. Πέρασε ο Γαλιατσάτος. Έρχεται κυρία Κράτσα τώρα. Τέλειωσε το προεδικαστικό Μέγαρο κάτω για να γίνει περιφέρεια. Τώρα, πόσα χρόνια παιδευόμαστε. Πόσα χρόνια παιδευόμαστε. 20 χρόνια. 20 χρόνια. Και το λιμάνι το παλιό. Κατορθώσα. Από το Βόσδο. Ακριβώς. Ποιο, πριν το Βόσδο ήταν. Ναι. Ήταν από το Θεόφιλο.
Αν θυμόσαστε. Το φίλο σου. Ναι, το φίλο. Το βασιλείο. Το βασιλείο. Ήταν, συγγνώμη, το είμαι Θεόφιλο. Από το βασιλείο, για φαντάσου. Ναι. Πότε ξεκινήσατε. Το Θεόφιλο, επειδή ναι. Πόσα χρόνια είναι. Πάμε για 30 χρόνια τώρα. Τι μου λέτε τώρα. Λοιπόν, πάμε λέμε, στο διάλειμμα μου, λέει ο Σπύρος, και αμέσως μετά θέλω να μιλήσουμε λίγο για το επιμελητήριο. Είναι πονεμένη η ιστορία το επιμελητήριο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το επιμελητήριο περιμέναμε να έχει φωνή και άποψη και θέση και στάση. Και οι συνάδελφοί σου, Βασίλη μου, που επλήγησαν από το πλημμυρικό φαινόμενο Μπάλος, δεν έχουν πάρει ακόμη μία δραχμή. Από πού να τα πάρουν, από το επιμελητήριο? Όχι. Γνωμοδοτικό όργανο το επιμελητήριο. Ναι. Απλώς γνωμοδοτεί, προτείνει και γνωμοδοτεί. Α, και παλεύει και εκπροσωπεί. Και παλεύει, αλλά δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Όχι, αλλά είναι ενδυνάμει ο εκπρόσωπος. Δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Είναι όμως ενδυνάμει ο εκπρόσωπος των επαγγελματιών. Ενδυνάμει, θα γνωμοδοτήσει, θα προτείνει, θα γνωμοδοτήσει βέβαια. Να λέμε και κάποιες αλήθειες. Είναι απαξιωμένο το επιμελητήριο χρόνια τώρα. Δεν είναι τόνη η κατάσταση. Πάμε στο διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, απόψε το βράδυ εδώ στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα κάνουμε μια συζήτηση πολύ ανθρώπινη, πολύ φιλική, αλλά ταυτόχρονα και με κοινά στοιχεία αγωνίας για αυτό το νησί και για την προοπτική της τουριστικής οικονομίας. Συζητήσαμε, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Βασίλη Καλούδη, γνωστό τουριστικό πράκτορα, συνδικαλιστή, με θέση σε κεντρικά συνδικαλιστικά όργανα, μέλος της διοίκησης του επιμελητηρίου. Αλλά δεν έχουν σημασία αυτές οι ιδιότητες. Σημασία έχει το ότι είναι ένας άνθρωπος αγοράς, επιχειρηματίας σημαντικός. Και έχει μια αίσθηση των δεδομένων της αγοράς. Κατάλαβα λοιπόν από το πρώτο μας μέρος, αγαπητέ κύριε Καλούδη, ότι η σεζόν του 2022, αν δεν τσακίσει ο διάολος το ποδάρι του, καλή θα είναι. Ε? Κάθε φορά κάτι γίνεται πάντως. Ναι, αλλά δυστυχώς, κάθε φορά ό,τι και κάτι θα γίνει. Μην κάνει όμως και κανένας πεσημισμός. Και όσον αφορά τις υποδομές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ψάχνουμε και ψαχνόμαστε. Καλό θα είναι, γιατί. Σπύρο μου, καλό θα είναι να μιλήσουμε και για την πόλη, για τους επαγγελματίες της πόλης. Ναι, για πες. Πράγματι, οι επαγγελματίες της πόλης πονάνε. Πονέσανε τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολύ. Και συνεχίζουν και πονάνε. Και οι μικροεπαγγελματίες. Ακριβώς, για τους μικροεπαγγελματίες μιλάω. Γιατί η πόλη δεν είναι και μεγάλους επαγγελματίες, αγαπητέ μου Σπύρο. Επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, διότι επιχειρήσεις είναι. Όλοι οι άλλοι είναι οικογενειάρχες, οικογενειακές επιχειρήσεις. Πράγματι έχουν πρόβλημα. Αν θα πάμε και στη Σπηλιά, να πάμε και στο Κέντρο, να πάμε και στο Σαρόκο, έχουν πρόβλημα. Γιατί δεν πάει και δεν έχει ξεκινήσει και καλά η κρουαζιέρα. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι, να έρχονται να σε βρίσκουν, είναι καλό, τι γίνεται με την κρουαζιέρα. Τι γίνεται. Φεύγει όλος ο κόσμος και πάει στο παλιό Καστρίτσα και όλα αυτά τα μέρη, στα μέρη τα δικά σου. Πράγματι έτσι είναι. Είναι οι εγκλωμές, είναι το ένα το άλλο. Το και οι κρουαζιέρες. Βέβαια, έχουμε και τα ανοιχτά λεωφορεία που τα κατηγορούσαν κάποτε, αγαπητέ μου Σπύρο. Αν θυμόσαστε, ακόμα και κάποιοι άλλοι, κάποιοι που κάνανε τους μεσάζοντες και όλοι αυτοί, αν δεν ήταν και αυτά στο κέντρο της πόλης, τι θα φέρνανε από την κρουαζιέρα. Αυτά κουβαλάνε τον κόσμο στο κέντρο. Να λέμε την αλήθεια. Γιατί φωνάζουμε πάντα. Αυτά φέρνουν τον κόσμο μέσα στο κέντρο. Ο οποίο αυτό ο κόσμο είναι ελεύθερο. Ο κόσμο αυτό είναι ελεύθερο. Δεν τον κουβαλάμε με ένα ταμπελάκι για να τον πάμε στα μαγαζιά. Και αν έχει κάνει συμφωνία μαζί μου, θα ψωνίσει από σένα. Τα είδαμε και πέρυσι, τα είδαμε και πρόπεση και με τον κορονοϊό. Τι γινότανε. Όπου τους είχαμε σαν ανάκια. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Βέβαια στα ανοιχτά τα λεωφορεία ο κόσμο σημαίνει ελεύθερο. Άρα ο κόσμο περπατάει από τη Σπηλιά, από το κέντρο, από την πλατεία. Με ένα χάρτη στα χέρια ακριβώς, του κινείται. Ακριβώς από την Καρίτσα, σημείωσε, από το Σαρόκο. Ζητάω συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά μου έστειλε ένας καλός φίλος που πήγε σε μια ευρωπαϊκή πόλη, σε μια πόλη της Ισπανίας συγκεκριμένα, το εξής. Τους ενημέρωσαν ότι μπορούν να κατεβάσουν μια εφαρμογή στο κινητό τους, η οποία εφαρμογή ενεργοποιούμενη, μπαίνοντας στην πόλη, σε βοηθάει να κινηθείς, στην πραγματικότητα ένας ηλεκτρονικός χάρτης της πόλης, για να μην χαθείς σε αδιέξοδα, δηλαδή να κινηθείς σε όλη την πόλη. Σου λέει που υπάρχουν όχι συγκεκριμένα εστιατόρια, μαγαζιά, πάρκα, δημόσιες τουαλέτες. Αγαπητέ μου Σπύρο, ήδη. Μία τέτοια εφαρμογή. Ήδη η εταιρεία η δικιά μας σήμερα έκλεισε συμφωνία. Εννοείς η δική σου εταιρεία. Η δική μου εταιρεία έκλεισε ήδη συμφωνία και από την ερχόμενη εβδομάδα
θα έχουν όλοι οι πελάτες μας την εφαρμογή. Όλοι οι πελάτες μας την εφαρμογή. Έκανες πολύ καλά, μπράβο. Αλλά λέω και το εξής. Εσύ το σκέφτηκες ως επιχειρηματίας, γιατί για να έχεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι και σε άλλους επαγγελματίες. Και εξυπηρετείς την πραγματικότητα αυτό που έκανες. Και θα σας πω. Αλλά λέω, είναι τόσο δύσκολο οι αυτοδιοικητικές αρχές να έχουν τη στοιχειώδη έμπνευση να το κάνουν, ναι. Εγώ θα σας πω, θα σας πω και με ποιον ήρθαμε συμφωνία. Έτσι, για να καταλάβω. Με την οικογένεια Τσουκαλά. Ναι. Ήρθαμε μια συμφωνία. Έχουν κάνει αυτή τη δουλειά οι άνθρωποι. Μας φέρανε και είδαμε όλο το στόλο, το σύστημα. Και απευθείας εμείς, το οποίο είναι λειτουργικό. Απευθείας εμείς σήμερα υπογράψαμε συμβόλαιο με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Λέω, είναι λειτουργικό. Ακριβώς. Και όχι μόνο τα ανοιχτά λεωφορεία, και όλες οι εταιρείες μου έκανα συμφωνία. Λέω, είναι λειτουργικό. Και επίσης, διότι έτσι αυτός ο άνθρωπος, σήμερα παραδείγματος χάρη, είδα το εξής. Πήγαμε μια βόλτα στο Μορεπό. Ένα ζευγάρι Γερμανών, μια μέση ηλικία, με έναν χάρτη και με ένα βιβλίο για τις αρχαιότητες, έβλεπαν το μπλέγμα των ναών που είναι πάνω από το ανάκτορο. Και είχαν χαθεί στο μονοπάτι. Αγαπητέ μου, δεν υπάρχει μία πινακίδα, Βασίλη. Στο Μόρεπο, πρόσεξε. Προτάσεις. Έχουμε αντιδημάρχους ποιότητα ζωής. Άκουσε εδώ. Και δεν υπάρχουν τρεις πινακίδες ξύλινες. Πώς το λένε, να τις φτιάξουν. Έξοδος. Κατευθύνσεις. Μιλάμε τώρα για πράγματα μπανανίας. Πολλές προτάσεις έχουν γίνει. Βέβαια, πάντα μπαίνουμε στα λόγια. Είναι αλήθεια. Ναι. Σας λέω, αυτό το πρόγραμμα, ειλικρινά, που το είπατε μόνοι σας, γιατί δεν είχαμε μιλήσει μαζί. Μου το έδειξε ένας καλός φίλος. Αυτό το πρόγραμμα ήδη στην Κέρκυρα λειτουργεί. Σε μια πόλη της Ισπανίας, 50.000 κατοίκων. Ήδη έκανα συμφωνία και με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, να τα βάλουμε όλοι οι ενοικιαστές. Ναι. Όλοι οι ενοικιαστές, τα τουριστικά λεωφορεία όλοι θα τα βάλουμε πάνω. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα θα είναι ότι ο πελάτης πλέον θα είναι με το τηλέφωνό του. Και θα μπορεί να κινηθεί. Και δεν θα είναι, ξέρει που πάει. Δεν είναι, θα ξέρει και όχι μόνο που θα πάει. Όχι μόνο που θα πάει. Θα είναι κάτι, δηλαδή θα αισθάνεται τη σιγουριά που θα γυρίσει από εκεί που έφυγε. Ωραία. Γιατί είχαμε κάνει και προτάσεις, θα θυμάσεις Σπυρό. Και σαν επιμελητήριο και εγώ προσωπικά. Τι να κάνουμε, να κάνουμε επιδαπαίδειες σημάνσεις, αν θυμόσαι. Ναι, ναι, ναι. Επιδαπαίδειες. Όλα αυτά τα χρόνια δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, κάπου και κάπου καμία συμφωνία απαγοητεύεσαι. Έχουμε 8 λεπτά στη θέση μας. Εκεί τώρα είσαστε. Το επιμελητήριο, είσαστε η διοίκηση της αφωνίας. Όχι, θα σας αδικήσω. Συγγνώμη. Είσαστε ένα επιμελητήριο όπου η κορυφή του, ο πρόεδρος του, είναι άχρωμος, άοσμος και κυρίως άφρωμος. Θα σου πω κάτι, Σπύρο μου. Άκουσε τόσα πράγματα, εγώ δηλαδή τον είχα δει σε εκείνη την περίφημη σύσκεψη, γιατί ήμουν παρόν, με τον Τριαντόπουλο και τον Στυλιανίδη, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, και δεν είπε λέξη, παρακαλώ πολύ, για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν καταστραφεί, για τους συναδέλφους του και για όλο εκείνο τον κόσμο ο οποίος είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή μια κουβέντα, αν μη τι άλλο. Αγαπητέ μου Σπυρό. Και μετά το κράξιμο, ένα μήνα μετά, είδαμε μια επιστολή. Αέρα κουβέντα, εδώ που τα λέμε. Αέρα κουβέντα. Δηλαδή, έχετε πρόβλημα ως πλειοψηφούσα παράταξη, ναι ή όχι? Υφίσταται πρόεδρο στο επιμελητήριο, ναι ή όχι? Αγαπητέ μου Σπυρό, πράγματι ο Γιώργος Χοντρογιάννης είναι 15 χρόνια πρόεδρος, έχει μεγαλώσει ηλικιακά, να λέμε την αλήθεια, έχει μεγαλώσει. Να παραιτηθεί, συγγνώμη, άμα δεν μπορεί να το εξηγήσει. Έχει ηλικιακά, έχει μεγαλώσει. Να παραιτηθεί. Προσπαθούμε να στηρίξουμε το επιμελητήριο σαν θεσμό. Άμα δεν μπορείς να εκπροσωπείς ένα θεσμό, να τον κάνεις ουσιαστικό και λειτουργικό για τις ανάγκες και τα προβλήματα των ανθρώπων που εκπροσωπείς, σηκώνεσαι και φεύγεις. Γιατί, συγγνώμη, δεν το κάνει και τσάμπα. Ναι, παίρνει και μια αμοιβή. Τον τελευταίο καιρό, δεν τα κάνει τσάμπα αυτά. Σπυρό, τον τελευταίο καιρό η Διοικητική Επιτροπή, να λέμε την αλήθεια, η Διοικητική Επιτροπή δουλεύει πάρα πολύ και ό,τι παρατυπία δεν μπορεί να γίνει πλέον. Να είμαστε ειλικρινείς. Ειλικρινείς να είμαστε. Δεν έρχεσαι σε αυτήν την εκπομπή τυχαία, επειδή ξέρω με ποιον μιλάω. Και ξέρω και πόσο αγώνες έχεις κάνει για να σταματήσουν οι λαμογές στο επιμελητήριο. Όχι μόνος μου.
Όχι μόνο του. Τι εννοώ Λαμογιές, δεν εννοώ Κλοπές. Όχι μόνο του. Όχι, δηλαδή. Μισό λεπτό. Δεν εννοώ Κλοπές για να μην υπάρχει παρεξήγηση και παράνοια. Να μην υπάρχουν περιττές δαπάνες. Και να μην υπάρχουν δαπάνες που δεν έχουν ένα αποτέλεσμα για τον πολίτη. Κάπου έχει παρεξηγηθεί η λέξη Λαμόγιο. Ναι. Λαμόγιο τι είναι, θα σου πω τι είναι. Λαμόγιο της Παπατζήτου, θυμάσαι. Στην Αθήνα, όταν ήμουν μικρό παιδί, τα πρώτα μου λεφτά τα χάσα από ένα παπατζή. Το πρώτο πενιντάρικο, γιατί ήρθε κάποιος και έλεγε όλο κέρδιζε. Κέρδιζε. Κοίτανας από πάνω και όλο κέρδιζε. Γιατί κέρδιζε αυτός. Γιατί να μην κερδίσω κι εγώ. Και είναι αλήθεια. Και έχασα το πρώτο πενιντάρικο, το έχασα σε δευτερόλεπτα. Ναι. Εν τω μεταξύ δεν βλέπω. Αυτός, δηλαδή το Λαμόγιο, είναι αυτός ο Βαστάζος. Γιατί έχουμε παρεξηγήσει. Λέμε κάποιον Λαμόγιο και νομίζω ότι λένε κλέφτη, εδώ ότι πέρα, είναι απατεώνα. Το Λαμόγιο είναι αυτός, ο Βαστάζος. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα μελητήριο το οποίο δεν έχει υπόσταση στην κοινωνία. Δεν έχει ζωή. Δηλαδή, όταν, Βασίλη μου, έχουν περάσει 8 μήνες και αυτοί οι καημένοι επαγγελματίες δεν έχουν πάρει τα χρήματα που τους υποσχέθηκαν και έχουμε καταγράψει κατά καιρούς θα τα πάρουν, θα τα πάρουν, θα τα πάρουν. Το επιμελητήριο δεν τους δίνει χρήματα, βεβαίως. Αλλά το επιμελητήριο με μία επιστολή Αγαπητέ μου Σπύρο, γιατί το είπα και στο διάλειμμα, κυρία Μπρονίτη, πράγματι στείλαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης σαν επιμελητήριο. Μετά το κράξιμο. Όχι, το είχαμε στείλει πριν. Δεν το είχατε στείλει. Όχι, μισό λεπτό. Απλώς το πρόβλημα. Είχε βγει η Αγγελική Αυλονίτη και με απορώ που δεν έχουμε στείλει. Η ίδια, και ναι, μετά, και μετά, και μετά την Αγγελική την Αυλονίτη και τη δημόσια καταγγελία της, εμφανίζεται η επιστολή. Η οποία παρακαλώ πάρα πολύ και αυτή χρονικά λάθη δηλαδή. Βασίλη μου, δεν δικαιολογείται. Μου, πράγματι έχουν γίνει ατοπήματα. Πράγματι και εγώ ντρέπομαι να λέω ότι είμαι στο επιμελητήριο. Ειλικρινά ντρέπομαι. Ωραία. Ντρέπομαι γιατί το έχουμε απαξιώσει. Όταν είναι 17.000 μέλη και να ψηφίζουν οι 2.000, αυτό είναι. 1.700 για να ψηφίζουν οι 2.000, αυτό τι φταίει. Κάτι φταίει. Αυτό κάτι φταίει. Αυτό όμως πρέπει να το απαντήσετε ως δίκης. Εγώ απαντήσω τις απαντήσεις, Σπύρο μου, δεν τρέπομαι να τις πω. Και δεν είναι τωρινό. Αυτό είναι από καιρό. Βγήκαν, κατηγορήθηκε ο κ. Χοντρογιάννης, κατηγορήθηκε ότι παίρνει τα 400 ευρώ το μήνα από τις επιτροπές, παίρνει τα τηλέφωνα. Για αυτά θα κατηγορήσουμε. Όχι. Ναι, είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Αλλά δεν μπορεί να τον κατηγορεί σε έναν άνθρωπο το οποίο είτε το θέλουμε είτε όχι, 15 χρόνια, 20 χρόνια πώς είναι στο επιμελητήριο, αυτός ο άνθρωπος προσέφερε και κάτι. Τώρα πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Ή παρετούμαστε, να πούμε να παραιτηθούμε. Με το που θα παραιτηθείς, τι έγινε. Βγήκες, σε στήριξε ο κόσμος και τα παράτησες. Εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Θα αγωνιστώ. Μα έχει τελειώσει η θητεία σας. Θα αγωνιστώ. Κοιτάζεις που σας έχει δώσει. Ακριβώς. Παράταση στο Υπουργείο. Εγώ θα αγωνιστώ μέχρι το τέλος. Δεν πρόκειται να τα παρατήσω. Θα αγωνιστώ. Και όπως αγωνίζομαι, πιστεύω ότι δεν άφησα μόνο ένα λιθαράκι μέσα στο επιμελητήριο. Άφησα πολλά όσο είμαι στη Διοικητική Επιτροπή. Γιατί δεν γίνανε παρατυπίες. Δεν ψήφισα καμία παρατυπία. Και εγώ θέλω. Έχω να πω, αγαπητέ μου. Ο κύριος Κολιτάς ήταν από την αντιπολίτευση. Ο κύριος Κολιτάς. Όμως για πάρα πολύ καιρό, μόνο εγώ και ο κύριος Κολιτάς είμαστε κόντρα στον κύριο Χοντρογιάννη. Στα οικονομικά εννοώ. Ό,τι είχε σχέση με τα οικονομικά. Και μετά άρχισε τα ταξίδια του. Άσχετα το ένα το άλλο που συνέβη. Αλλά μόνο με τον κύριο Κολιτά. Εγώ συνέχισα. Ένα φάκελο που μου έφερνε ο κύριος Κολιτάς στοιχεία που είχαν να κάνουν με την περίφημη αναπτυξιακή εταιρεία. Σοβαρότατα, δηλαδή, και ξαφνικά αυτός που μου κατήγγειλε είναι η καθημερινή του συνδετημόνη στον καφέ. Θέλω να σου πω ότι μη μου λες τώρα ονόματα. Εγώ συνέχισα, αγαπητέ μου Σπύρο. Το επιμελητήριο τι κάνει σήμερα. Επαναλαμβάνω, Σπύρο. Μισό λεπτό να μείνω ψώνο και τον τόνο τη φωνή μου, δεν καταλαβαίνει ο κόσμο. Εγώ συνέχισα από τότε την ίδια τακτική. Δεν άλλαξα ποτέ τακτική. Ότι ήμουν υποχρεωμένο
να στηρίξω το θεσμό, σαν, το μελητήριο σαν θεσμό, είμαι υποχρεωμένος. Βασίλη μου, και κατεπα... εσύ τα έχεις κάνει αυτά και εσύ, και... τσέπ, εσύ έχεις βγάλει λεφτά από τσέπη σου και δεν έχεις βάλει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας αυτό. Λέω, εγώ αγωνίζομαι. Παρακαλώ πολύ, εγώ αγωνίζομαι. Δεν είναι... Δεν είναι. Πα στι τουριστικέ εκθέσει με τα δικά σου τα λεφτά. Εγώ αγωνίζομαι και προχθές πήγα στην κεντρική σχέση. Παντού, και παντού με τα δικά σου τα λεφτά. Τα λέω λοιπόν το εξή. Τι κάνει αυτό το επιμελητήριο σου. Το επιμελητήριο αυτή τη στιγμή για μένα. Τι κάνει. Για μένα είναι στάσιμο. Τι κάνει. Επαναλαμβάνω, είναι στάσιμο. Επομένως, θα, λοιπόν, πρέπει, θα πρέπει όλα αυτά τα ταξίδια και όλα αυτά. Όχι να κοπούν, έχουν κοπεί τελείως βέβαια. Έχουν κοπεί τελείως. Δεν επιτρέπει την κεντρική. Πρέπει να στρώσουμε κάτω. Τώρα, τα δύο χρόνια που απομένουν, να στρωθούμε όλοι μαζί, να δουλέψουμε και να προσφέρουμε στον κυρίο επαγγελματία. Βέβαια, πως γνώση και συμμόρφωση. Κανένας, δηλαδή οι επαγγελματίες που θα έρθουν στο επιμελητήριο, να έχουν και ένα άτομο προσωπικό. Να ξέρουν ότι την επόμενη ημέρα, τα 30 του μήνα, θέλουν να πλήσουν το ενίκιο, να πλήσουν το προσωπικό τους. Τι γίνεται εδώ πέρα, βάζουμε τον καθένα μέσα στο επιμελητήριο και δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει το αύριο το επιμελητήριο. Ειλικρινά, μερικές φορές αναρωτιέμαι, αγαπητέ μου Σπύρο, τι θέλω εγώ στο επιμελητήριο. Εκαθάριση της αμφισιακής έχετε κάνει. Εγώ έχω κάνει μεγάλο. Έχω κάνει καταγγελίες. Έχετε κάνει. Όχι. Εγώ έχω κάνει καταγγελίες. Να μάθουμε τι δαπάνες έγιναν. Εγώ έχω καταγγείλει. Με ποιο τρόπο έγιναν. Αγαπητέ μου Σπύρο. Τι χρήματα έπαιξαν εκεί μέσα. Αγαπητέ μου Σπύρο, εγώ έχω καταγγείλει το θέμα της αναπτυξιακής. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής, ποιος ήταν. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κύριος Χοντογιάννης. Λοιπόν, εγώ έχω καταγγείλει το θέμα. Σε λίγο το δηλαδή, θέμα, μας κάνεις τώρα το θέμα, αγαπητέ μου Σπύρο, την αναπτυξιακή, εγώ την έχω καταγγείλει στα όργανα. Το να βγαίνει στην τηλεόραση, το να βγαίνει κάποιο στην τηλεόραση και να καταγγέλνει. Εγώ δεν λέω ότι έκλεψε κανένα. Όχι, το να κάνει καταγγελίες. Εγώ λέω ποιο είναι το έργο το παραγωγικό στον κύκλο των χρημάτων τα οποία δαπανήθηκαν. Επαναλαμβάνω. Αυτό πρέπει να μας το εξηγήσετε. Επαναλαμβάνω, αγαπητέ μου Σπύρο. Είναι γνωμοδοτικό όργανο. Δεν μπορεί. Τι άλλο να προσφέρει. Τα προγράμματα, ό,τι προγράμματα κάναμε, τα δώσαμε στον κόσμο. Τι χρήματα, ο κύκλος του χρήματος και η παραγωγή του έργου. Αγαπητέ μου Σπύρο, επαναλαμβάνω. Λέει μελέτες. Εγώ διάβασα εκεί πέρα, λέει κάναμε μελέτες. Ποιες μελέτες γίνηκαν, πού γίνηκαν ούτε... και ποια χρησιμότητα είχαν. Εμείς κάνουμε προτάσεις, όχι μελέτες. Ποιες μελέτες, όχι, πάμε στις δαπάνες μελέτες. Μην το μπερδεύω. Τι κάνανε στις μελέτες, δεν με ενδιαφέρει. Επαναλαμβάνω. Ποιος τις έκανε και γιατί τις έκανε. Εμείς κάνουμε, επαναλαμβάνω, γνωμοδοτούμε, προτείνουμε στο Υπουργείο τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Όσο για τις μελέτες, για τα ταξίδια. Για τα ταξίδια και όλα αυτά είμαι κάθετα εναντίον. Μάλιστα. Κάθετα, όλοι αυτοί θα πρέπει να πάνε κάποια στιγμή στον εισαγγελέα. Επιμένω. Α, μπράβο. Να πάνε στον εισαγγελέα. Ενδιαφέρον. Όποιος πήγε παράτυπα και δεν έφερε τα παραδοτέα ή πήγε για ένα ταξίδι. Ένα δωρε φίλε, τι έκανε στο ταξίδι. Τι έκανε στο ταξίδι. Τι έκανε. Εδώ πήγαμε στην Αμερική δύο φορές που πήγαμε. Ψάχνω και, το πρωτόκολλο συμφωνίας με τον Αμερικανικό Επιμελητήριο και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι έκανε αυτός ο πρόεδρος εκεί πέρα. Τον ρωτάς τι έκανες πρόεδρε, δεν ξέρω. Χρόνια δηλαδή... πολλά. Ευχαριστούμε που ήσουν απόψε μαζί μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρω ότι είσαι ειλικρινής. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ από όλους εμάς εδώ, τη συντακτική ομάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι καλή. Μια εβδομάδα πολύ ζεστή, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό κουράγιο, Έλληνες.